Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μια ακόμη εκπομπή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του αθλητικού ομίλου Τραχώνων Αλίμου, οι οποίοι τράχωνες την περσινή αγωνιστική χρονιά κέρδισαν την άνοδο στη Β' Εθνική Γυναικών, τον κύριο Γιάννη Βαρβαρόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ευκαιρία να σας πούμε δύο λογάκια για την ομάδα μας και για το γυναικείο ποδόσφαιρο οπωσδήποτε. Η ομάδα των Τραχώνων είναι γύρω στα 4 χρόνια που έχει δημιουργηθεί. Ήταν μια ιδέα του Προέδρου του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων, του Χρήστου του Τσιουρή, και μετά από συζητήσεις μαζί μου ανέλαβα να δημιουργήσω τη γυναικεία ομάδα των Αθλητικών Ομίλων Τραχώνων. Η ομάδα, μπορώ να πω ότι... Βρήκατε στην αρχή εύκολα κορίτσια? Υπήρχε ανταπόκριση. Λόγω της ασχόλησής μου με το γυναικείο ποδόσφαιρο πριν από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και ήμουνα στον χώρο, μπορώ να πω ότι όλα πήγανε πιο καλά από ό,τι περιμέναμε. Ήδη στα 4 χρόνια της ομάδας και στα 3 ποδοσφαιρικά, η ομάδα έχει καταφέρει το δεύτερο χρόνο να κερδίσει την άνοδό της στη Β' Εθνική. Έχουμε μια ακαδημία που ξεκινάει, για μας είναι μεγάλη χαρά, η μικρότερη μας παίχτρια είναι 5 χρονών. Ναι. Το τμήμα από 5 έως 10, 12 είναι πάνω από 25 κοριτσάκια μέσα σε 3 χρόνια. Οι παίχτριες της ομάδας... Πόσα κορίτσια είναι στην Ακαδημία του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων? Γύρω στα 25 κορίτσια. Και έχετε δύο τμήματα? Ναι, το γυναικείο, γυναικείο νεάνιδες σχεδόν μαζί και πιο μικρές. Προπονητής σε αυτά τα τμήματα? Προπονητής και στα δύο τμήματα είναι η Ιωάννα Ηλικούδη, είναι μια νέα τεχνικός. Είχαμε συνεργαστεί παλιά στην Αθηναϊκή σαν παίχτρια που ήτανε και ήρθε μαζί μου, φτιάξαμε την ομάδα και από εκεί πέρα η ομάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο και αυτό με κάνει και χαίρομαι. Ίσως έχουμε το καλύτερο κλίμα σε ομάδα μέσα από διτήρια και έξω από τα αποδυτήρια. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα, ήταν κάτι δύσκολο για τον χώρο μας. Έδεσαν τα κορίτσια, δηλαδή έγιναν μια παρέα. Έχουν γίνει μια παρέα, δεν υπάρχει το παραμικρό. Σκεφτείτε ότι πάμε ταξίδια και διαβάζουν οι πιο μικρές και οι πιο μεγάλες που έχουν καλές μαθήτες τις βοηθάνε. Υπάρχει ένα κλίμα καταπληκτικό και έχουν έρθει παίχτριες έμπειρες από άλλες ομάδες να δουν την ομάδα, να κάνουν μερικές προπονήσεις και μετά από μόνες τους ήρθαν και μου είπαν: κύριε Γιάννη, θέλω να παραμείνουμε στην ομάδα σας. Βλέπω και το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος είναι σε άριστη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ, από πολλές άλλες ομάδες έχουμε το γήπεδό μας, έχουμε τα αποδυτήριά μας, έχουμε το ζεστό νερό, έχουμε το κηλικείο μας, έχουμε τα πάντα. Φροντίζει η διοίκηση και δεν μας λείπει τίποτα, μπορώ να πω. Γιάννη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου στον Αθλητικό Ομίλο Τραχώνων? Πρώτα τον πρόεδρο Χρήστο του Τσιουρή. Και από εκεί όλη η διοίκηση των Τραχώνων είναι δίπλα μας. Δεν έχω παράπονα από κανέναν. Και σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους τους γονείς. Η άλλη μια επιτυχία της ομάδας είναι ότι οι γονείς είναι δίπλα στην ομάδα και στα ταξίδια και παντού. Και μπορώ να πω αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχεις μια εμπειρία, έχει βελτιωθεί η εικόνα των γυναικείων πρωταθλημάτων. Βέβαια, οι τρεις κατηγορίες είναι αεραστεχνικές, έτσι, η Α' Εθνική, η Β' Εθνική, η Γ' Εθνική. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνοδος? Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ομάδες αεραστεχνικές με ανδρικά τμήματα που ιδρύουν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου. Να σας πω την αλήθεια. Κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Δυστυχώς υπάρχει πρωτοβουλία από πολλούς παράγοντες να δημιουργήσουν ομάδες. Όντως αγαπάνε πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βέβαια, όπως ξέρετε, το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει και αρκετά έξοδα, διότι έχει και πολλά ταξίδια. Αυτό που δεν μας βοηθάει ή θέλουμε πιο πολύ βοήθεια είναι από την ΕΠΟ και όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Είναι αδιανόητο το γυναικείο ποδόσφαιρο με τόσα κανάλια στην Ελλάδα, από μικρά κανάλια ως μεγάλα, να μην υπάρχει μία ώρα, ένα Σαββατοκύριακο να δείξει έναν αγώνα ώστε να διαφημιστεί και να έρθουν δίπλα και να τα αγκαλιάσουν πιο πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα πάμε καλά. Θα έχουμε πολλά προβλήματα ως προς την επιβίωση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ενώ υπάρχει αγάπη από αθλήτριες, από γονείς που έχουν τα ταμπού λίγο για το γυναικείο ποδόσφαιρο, δυστυχώς δεν μας βοηθάει η ΕΠΟ όσο πρέπει να βοηθήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Διότι τα έξοδα είναι τεράστια, τα ταξίδια είναι πολλά. Και οι διαιτησίες είναι, Γιάννη, έτσι. Και οι διαιτησίες είναι έξοδα, αρκετά.
Άρα ένα γυναικείο ποδόσφαιρο που είναι ερασιτεχνικό είναι δύσκολο να συντηρηθεί και ειδικά αυτές τις εποχές που ζούμε μόνο από μια διοίκηση ή μια μικρή ακαδημία. Διότι ωραίο το πρωτάθλημα, ωραία να κάνουμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, να κάνουμε τα ταξίδια, να πάμε από εδώ από εκεί. Αλλά στο τέλος, όπως έχετε δει, κάποιες ομάδες αρχίζουν σιγά σιγά και εξαφανίζονται από το χαρτί. Να δούμε τώρα, Γιάννη, και το κομμάτι των rapid test. Όταν επαναρχίσουν οι προπονήσεις, θα πρέπει να δούμε ποιος θα το αναλάβει αυτό το οικονομικό κομμάτι. Γιατί δεν μπορούν τα σωματεία να το αναλάβουν, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Τα σωματεία δεν μπορούν να τα αναλάβουμε. Αλλά το θέμα είναι να τελειώνουμε με αυτό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Για μένα η ΕΠΟ έπρεπε να το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Τα rapid test θα τα αναλάβουν ή η περιφέρεια ή η ομώνυμη δήμη της κάθε ομάδας. Γιατί σίγουρα καμία διοίκηση δεν μπορεί να τα αναλάβει. Νομίζω και η διοίκηση και μεγάλης ομάδας. Δεν μπορεί κάθε διοίκηση να δίνει κάθε εβδομάδα ένα ποσό 500 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η πιο εύκολη λύση είναι με μια σύμβαση από περιφέρειας να έχει αναλάβει η περιφέρεια να κάνει τα rapid test. Δεν υπάρχει άλλη λύση για μένα. Δόθηκε το πράσινο φως αρχικά για την έναρξη των προπονήσεων στην Α' Εθνική Γυναικών. Στη συνέχεια βγήκε νέα απόφαση για τη διακοπή των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για την επανέναρξη των προπονήσεων μόνο για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει και έπρεπε να έχει ξεκινήσει, σίγουρα να τηρούμε τα πρωτόκολλα και όλα, γιατί αν προσέξετε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, το γυναικείο ποδόσφαιρο παίζεται κανονικά. Εάν ανοίξετε σήμερα το ίντερνετ και κάνετε κάποια αναζήτηση, θα δείτε σχεδόν το 90% της Ευρώπης παίζει κανονικά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, είναι πιστεύω μέσα στο ότι γενικά δεν έχουμε αγκαλιάσει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει μετά την Α' Εθνική Γυναικών να πάρει σειρά και η Β' Εθνική Γυναικών και η Γ' Εθνική Γυναικών. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί όχι. Εννοείται. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν με την ασφάλεια των παιχτηριών, εννοείται. Γιατί υπάρχουν και κάποιες μετακινήσεις με τα πλοία και αυτά. Υπάρχουν παιδιά που είναι μικρά, 14-15 χρονών. Όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Εσύ εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Όμιλο Τραχώνων, θέλετε να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να ανοίξει? Εννοείται θέλουμε. Εδώ έχουν φτάσει και με παίρνουν τηλέφωνο όχι μόνο οι παίχτρες, οι γονείς και από τις μικρές παίχτρες, από τις ακαδημίες. Γιατί τα παιδιά, εντάξει, και μέσα σε ένα διαμέρισμα που είναι διανόητα. Και νομίζω ότι ο χώρος, όπως βλέπετε, είναι ένας χώρος τεράστιος. Άρα θα μπορούσε τουλάχιστον να είχαν ξεκινήσει οι προπονήσεις, Γιάννη, ανα γκρουπ. Εννοείται. Σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος. Το βλέπετε. Νομίζω ότι με τη σωστή οργάνωση. Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πάντα. Με τη θερμομέτρηση, με όλα. Πάντα. Εμείς όταν ξεκινήσανε στις αρχές και μπαίναμε κανονικά, η διοίκηση τηρούσε τα πάντα. Θερμόμετρο, τα πάντα. Παίρναμε θερμοκρασίες, τα πάντα. Νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω, λίγο βιαστική να τα κλείσουν οι ανοιχτοί χώροι. Γιατί μιλάμε για ανοιχτούς χώρους. Τώρα, την άποψή σου για την εικόνα των πρωταθλημάτων και των τριών κατηγοριών. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες και ποιο είναι το επίπεδο των πρωταθλημάτων. Ως διοργάνωση μιλάω, Γιάννη. Ως διοργάνωση να σας πω λίγο. Η Α' Εθνική έχει ένα καλό ότι έχει μέσα ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Εργοτέλης, ομάδες που έχουν πίσω τους. Μια διοίκηση. Είναι αυτές οι καλύτερες γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνιμος πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Champions League. Και έχει και πολλές παίκτηρες, βλέπω, στην εθνική ομάδα γυναικών. Εννοείται, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Για μένα θα έπρεπε κάθε ομάδα της Α' Εθνικής να έχει και την αντίστοιχη γυναικεία. Νομίζω ότι μετά η άνοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου ήταν θέμα ορών. Άρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ. Υπάρχουν διαφορές τεράστιες. Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο ότι υπάρχουν πολλές ομάδες από επαρχία που οι κοπέλες είναι λίγες και δεν έχουν την επιλογή και τη χαρά να επιλέγουν από πολλές αθλήτριες. Εκεί βλέπουμε τη διαφορά, όπως είναι κάποια νησιά που εκεί όντως οι άνθρωποι παρόλο ότι αγαπάνε τον αθλητισμό, οι επιλογές τους είναι λίγες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά σε ομάδες, αν δείτε και τις βαθμολογίες τις προηγούμενες. Τώρα, οι Τράχωνες στην περσινή σεζόν κέρδισαν την άνοδο. Ήταν σίγουρα μια ικανοποίηση για σας, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα κατάφερε και πραγματοποίησε έναν στόχο της ανόδου. Σίγουρα, για μας ήταν και για μένα προσωπικά και για τη διοίκηση και για τον πρόεδρο
Ήταν μεγάλη χαρά γιατί μια ομάδα μέσα σε 3 χρόνια, το δεύτερο χρόνο παίζει στην κατηγορία, στη Γάμα ανεβαίνει. Είναι μεγάλη χαρά γιατί βλέπεις ότι κάποια δουλειά, κάποιοι κόποι σε σύντομο χρονικό διάστημα ανταμείβονται. Είναι μεγάλη χαρά ότι στην ομάδα ήρθαν παίχτριες αξίας σχεδόν από μόνες τους. Ρωτήσανε, μάθανε, ακούσαν το κλίμα. Εμείς δεν το περιμέναμε. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που ξεκίνησε η ομάδα φέτος το Σεπτέμβριο και είχε 40 παίχτριες. Ήταν πράγματα που εγώ που πίστευα ότι θα πάμε καλά, δεν περίμενα ότι θα πάμε τόσο καλά. Και εμπιστευτήκατε μια γυναίκα προπονήτρια, την κυρία Λικούδη. Ναι, εννοείται. Μια γυναίκα προπονήτρια, νέα προπονήτρια, και νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα το έδειξε ότι η εμπιστοσύνη μου ήταν σωστή και όλη η σεζόν και όλο το κλίμα του απόδειξε ότι όλα πήγαιναν ρολόι. Ξεκινώντας από τη διοίκηση, προπονητές, παίχτριες. Δεν υπήρχε το παραμικρό κρούσμα στην ομάδα. Και στις ήττες φεύγαμε με χαμόγελο. Νομίζω αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία. Και η επιτυχία ήταν ότι είμαστε μια οικογένεια, πραγματικά μια οικογένεια. Πώς ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα με την άνοδο? Ποιες ήταν οι καλές ομάδες έτσι, που διεκδίκησαν μαζί σας? Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ήταν η ομάδα της Ήρου που είχε ενισχυθεί αρκετά, η ομάδα των Μελισσίων, πολύ καλή ομάδα, και η Μύκονο είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και υπήρχαν και νέες ομάδες στον όμιλό μας, όπως ήταν η ομάδα της Καλλιθέας. Η ομάδα μας σχεδόν πέρα από μια ήττα που γνώρισε με πέναλτι στη Σύρο. Και ήταν το μοναδικό τέρμα που δεχθήκατε ως ομάδα, έτσι? Το μοναδικό τέρμα που δεχθήκαμε και είχαμε και τη δύναμη να σημειώσουμε γκολ. Καμιά φορά παίζει λίγο η ατυχία. Πάντως η ομάδα παίξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο πέρυσι. Οι αθλητικοί χώροι, τα γήπεδα? Τα γήπεδα σχετικά είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και βελτιώνονται αρκετοί χώροι. Μπορώ να πω ότι δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα θέματα με τα γήπεδα, ήταν πολύ καλά. Υπάρχει κόσμος σε κανονικές συνθήκες που έρχεται στο γήπεδο να δει γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο, να παρακολουθήσει τη γυναική ομάδα του αθλητικού ομίλου Τραχώνων? Εννοείται. Αν ξεκινήσουμε, και θα ήθελα μια μέρα να έρθετε μια Κυριακή σε ένα παιχνίδι, να δείτε ότι ξέρω πάνω από το 50% είναι γεμάτη. Έρχεται ο κόσμος. Άρα θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος, ευχαριστημένος από όλα. Εγώ από την πορεία της ομάδας των Τραχώνων, από όλη την πορεία, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή αγκαλιάσανε την ομάδα πάρα πολλοί κόσμος. Δεν το περιμέναμε. Γιατί είναι σε 3 χρόνια μέσα, είναι δύσκολο. Είναι γυναικείο, δεν είναι αντρικό. Και γενικά ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι ανδροκρατούμενος, όπως ξέρουμε. Ποια είναι η αντιμετώπιση, πώς βλέπουν οι άνδρες τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο? Νομίζω ότι στην αρχή παραξενεύονται λίγο, αλλά στο τέλος χειροκροτάνε. Έχει τύχει πολλές φορές να παίζουμε εδώ και να έχουν έρθει ομάδες που είναι να μπουν μετά και να κάθονται απ' έξω και να κοιτάνε. Και είδα πολλές φορές άλλες ομάδες άνδρες. Και στην αρχή παραξενεύτηκαν και στο τέλος χειροκροτάγανε. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα το γυναικείο ποδόσφαιρο το αντρικό. Να σου πω την αλήθεια. Σχεδόν τίποτα. Την ίδια δυναμική έχουν, την τεχνική τα κορίτσια τη δουλεύουν. Το πάθος που έχουν τα κορίτσια δεν το έχω δει σε πολλές αντρικές ομάδες. Ωραία. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ τώρα. Εσύ ήσουν τερματοφύλακας και ο πατέρας της Νάγιας, ο Μάκης ο Βενιαμίν, και αυτός τερματοφύλακας. Η κόρη σου είναι τερματοφύλακας. Υπάρχει πλάκα μεταξύ των δυο σας, όταν η Νάγια... Εννοείται υπάρχει πλάκα. Και γιατί υπάρχει... η κόρη σου είναι τερματοφύλακας, η κόρη του Μάκη που είναι τερματοφύλακα είναι επιθετικός, είναι σκόρερ. Για πες μου. Για μένα είναι πολύ ωραίο γιατί κάνουν πολύ πλάκα τα παιδιά μέσα και κάποια στιγμή χρειάστηκε πρόπεση στη Μύκονο η Τόνια να πάρει αποβολή στο 10ο λεπτό και αμέσως την αντικατέστησε η Νάγια. Που πήγε καταπληκτικά στο τέρμα. Νάγια τερματοφύλακας. Αμέ, υπάρχει και βίντεο από το παιχνίδι. Και δέχτηκε ένα γκολ σχεδόν στο 85. Όχι ότι έφταιγε, η κοπέλα είχε κατεβάσει τα ρολά. Εντάξει, κάπου κουράστηκε η ομάδα και κατευθείαν η Νάγια από center for είδε στο τέρμα. Ήταν και ο Μάκης στην εξέδρα. Μιλάμε, φύγαμε αγκαλιασμένοι. Φύγαμε όλοι. Αν έρθετε σε μια προπόνηση, δεν θα το πιστεύετε αυτό που βλέπετε. Καμιά φορά θα το πω, δεν ξέρω πώς ακούγεται, όταν μου λένε Γιάννη, τέλει η Α να έρθει στην ομάδα, η Β να έρθει στην ομάδα. Αυτό που ρωτάω πρώτα, είναι καλό παιδί, είναι συνεργάσιμη. Και μετά ναι. Γιάννη, υπήρξες τερματοφύλακας, στη συνέχεια ακολούθησες την προπονητική. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το γυναικείο ποδόσφαιρο, να είσαι προπονητής σε γυναικεία ομάδα όχι σε ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου? Πιο πολύ ασχολούμαι με τα διοικητικά της ομάδας σαν γενικός αρχηγός. Όχι, μιλάω γενικά, δεν μιλάω. Γιατί υπήρξες και. Τι είναι η Τόνια, η κόρη μου.
Και η άλλη κόρη μου, η Δήμητρα. Γιατί παίζει μπαλά και η Δήμητρα, η δεύτερη μου κόρη. Είναι δίδυμες. Η Δήμητρα φέτος λόγω των Πανελλήνων σταμάτησε. Ξεκίνησα την Τόνια σιγά σιγά να πηγαίνει εκεί στην Αθηνά, εκεί που την πήγαινα. Και ξαναμπήκα. Το ποδόσφαιρο είναι αρρώστια, όπως ξέρεις. Δεν σταματάει ποτέ κανένας από το ποδόσφαιρο. Ή μέσα στο γήπεδο ή στην εξέδρα, είναι αρρώστια το ποδόσφαιρο. Πώς νιώθει ο πατέρας όταν βλέπει την κόρη του να δέχεται μόνο ένα τέρμα όλη την αγωνιστική χρονιά, όλη την αγωνιστική χρονιά ή σε έναν αγώνα, όταν κάνει μια απόκρουση? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σαν πατέρας. Σαν πατέρας, γιατί γενικά χαίρομαι για όλα τα παιδιά της ομάδας, αλλά σαν πατέρας χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πιστεύω το παιδί μου αυτό που έχει βάλει σκοπό το καταφέρνει, το δουλεύει. Και αυτό είναι μια μεγάλη ανταμοιβή για μας τους γονείς, να βλέπουμε τα παιδιά μας τους σκοπούς τους σιγά σιγά να τους κερδίζουν. Εγώ πολλές φορές συγκινιέμαι από χαρά και πάντα συγχαρητήρια, και πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Ωραία. Και δύο λόγια έτσι για το βαρύ πυροβολικό, την μόλις 15 ετών Νάγια Βενιαμίν. 19 γκολ την περσινή αγωνιστική χρονιά. Η Νάγια το βαρύ πυροβολικό. Όντως, η Νάγια είναι ένα μόλις παιδί. 15 χρονών, Γιάννη, έτσι. Για μένα θα σας πω κάτι, για ένα κορίτσι που είναι 15 χρονών, ένα κορίτσι που καμιά φορά ο μπαμπάς και η μαμά μου λέει έχει γεννηθεί με την μπάλα, δεν έχει κούκλες στο κρεβάτι, έχει μπάλα. Και τώρα που μου σταματήσει, με μια μπάλα είναι. Η Νάγια, η αξία της Νάγιας δεν είναι για την Ελλάδα. Θα το δείτε αν την παρακολουθήσετε, ότι σύντομα, παρόλο που είναι μικρή, η Νάγια θα παίξει εξωτερικό. Μου θυμίζει έναν Μέση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθετε να τη δείτε. Ήδη χτυπάνε τα τηλέφωνα για την Νάγια και είναι και αρκετά. Εμάς μας ενδιαφέρει το καλύτερο για το παιδί. Τώρα, Γιάννη, θα ήθελα έτσι να μου παρουσιάσεις όσο μπορείς έτσι τη γυναική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων. Η Τόνια Βαρβαροπούλου είναι κάτω από τα goalpost. Η Τόνια είναι κατά τα κουλπό, στην άμυνα είναι... Είναι 17 χρονών η Τόνια. 17 χρονών. Πάμε στην αμυντική τετράδα. Στην αμυντική τετράδα είναι η Πέννη Ρεπάνη, η αρχηγό μας και μια έμπειρη παίχτρια, mm-hmm. που έχει παίξει σε αρκετές ομάδες. Δίπλα της παίζει μια νεαρή παίχτρια 17 χρονών και πάει πολύ καλά η Ειρήνη Παπαϊορδάνου στόπερ. Έχουμε παντρέψει την εμπειρία με την νεανικότητα. Στα μπακ έχουμε τη Τζόντι Μπρελορέτζου με τη Λιδία και τη Σοφία Αδριανάκη. Ηλικίες? Ηλικίες είναι στα 22 χρονών και 18. Στο κέντρο είναι η Ιωάννα, η Αιγίου, η Παντελεάκου, όπως θέλουμε τη λέμε, το Αιγίου είναι το χαϊδευτικό της. Μαζί με τη που μας ήρθε από το Ενεργοτέλη, είχε κάνει καλό πρωτάθλημα. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Δίπλα είναι η Μαρία Εφράγκου. Έμπειρη παίκτρια και αυτή. Η Μαρία είναι έμπειρη παίκτρια, έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και έχει παίξει και σε αγώνα Champions League. Στα χαφ έχουμε, είναι η Μαριτίνα, είναι η Νάγια, παίζει αρκετές φορές στα χαφ. Έχουμε τη... είναι αρκετά κορίτσια τώρα. Η ηγέτης. Η ηγέτης... Ποια είναι η ηγέτης? Η ηγέτης είναι η Μαρία Εφραγκού. Το μηχανάκι, τα μηχανάκια της ομάδας. Τα μηχανάκια της ομάδας είναι η Ιωάννα η Αιγίου. Στην ταχύτητα είναι η Νάγια. Στο μυαλό και στην εμπειρία πίσω είναι η Πέννη, που καθοδηγεί όλη την άμυνα. Γενικά υπάρχει μια συνεργασία από όλες τις παίχτριες. Η playmaker, αυτή που δίνει στην Άγια. Η playmaker είναι η Μαρία Εφράγκου. Συν ότι πέρυσι ήρθε και στην ομάδα η Αφροδίτη Μανίτα, μια παίχτρια με μεγάλη εμπειρία και έχει βοηθήσει αρκετά. Όντως δεν το περιμέναμε. Η Αφροδίτη είναι καταρχάς εξαίρετος χαρακτήρας και ήρθε και αυτή στην ομάδα και μας έχει βοηθήσει. Και σιγά σιγά έχει πλησιωθεί και από άλλες παίχτριες. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Η πιο μικρή βασική παίκτρια είναι η Νάγια, 15 ετών. Ναι. Και μετά είναι η Τόνια, 17. Η Τόνια, η Ειρήνη Παπαϊορδάνου, 17. Η Σοφία Εδριανάκη. Έχουμε αρκετές μικρές. Ο μέσος όρος ηλικίας δηλαδή είναι... Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 16 με 20 και κάτι εξαιρέσεις, λίγο πιο μεγάλες παίκτριες ή έμπειρες παίκτριες.
Τώρα, τη φετινή αγωνιστική χρονιά ξεκινήσατε με στόχο την παραμονή. Ποιος ήταν ο στόχος δηλαδή που θέσατε πριν την έναρξη των προπονήσεων? Ο στόχος της φετινής χρονιάς ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και νομίζω είχαμε την ομάδα και τις παίχτριες να κάνουμε ένα καλό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα ό,τι ερχόταν, δεν θα μας στεναχωρούσε τίποτα. Σίγουρα η ομάδα θα έκανε σίγουρα ένα καλό πρωτάθλημα. Πώς είδατε τον όμιλο, πώς ήταν ο όμιλος? Ο όμιλος ήταν η ομάδα των νέων Ατρομήτων, ο παλιός Ατρόμητος που όντως είναι μια δυνατή ομάδα και είναι για την Α' Εθνική, δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Ήδη δηλαδή ο πρωταθλητής είχε κρυθεί. Βέβαια αυτό δεν μας τρόμαζε. Εμείς έχουμε μάθει κάθε παιχνίδι. Έχει ένα δυνατό σύνολο οι νέοι Ατρομήτου που ήταν. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, δυνατό σύνολο, έμπειρο σύνολο. Και σίγουρα μια τέτοια ομάδα τη σέβεσαι. Από εκεί και μέρα εμείς θα μπαίναμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Και ό,τι έρθει. Δεν αγωνόμαστε καθόλου. Υπήρχε η ομάδα της επαρχίας, η ομάδα από την επαρχία όπως είναι τα Χανιά, η Ιερά Πετρά, η Καρία, η Λέσβος, νέες ομάδες. Δυστυχώς και αυτοί έχουν αυτό το που σας είπα πριν, δεν έχουν τη μεγάλη ποικιλία παιχτριών, ώστε να έχουν ένα. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα παίξουν, θα αγωνιστούν και χαίρομαι, γιατί χαίρομαι τέτοιες ομάδες όταν υπάρχουν παρόλες δυσκολίες. Και από την Αθήνα ήταν ο Λεοντικός Κηφισιάς και ο Μπαμπιανικός. Νομίζω η ομάδα μας φέτος, εγώ έκρινα δεύτερη με τρίτη θέση. Ξεκινήσατε κανονικά την προετοιμασία, τις προπονήσεις, γίνανε και κάποια φιλικά παιχνίδια, έτσι πάντα, δεν είναι? Πάντα γίνανε και φιλικά παιχνίδια. Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Πάντα, έτσι. Πάντα, γιατί δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι γίνανε τα φιλικά παιχνίδια, η ομάδα είχε στρώσει, είχαμε καταφέρει να κάνουμε τα σχέδιά μας. Και, νομίζω... και δύο εβδομάδες πριν την πρώτη αγωνιστική. Και δύο εβδομάδες πριν την πρώτη αγωνιστική, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε. Ναι. Γιάννη, να μου πεις έτσι και δύο λόγια για σένα. Υπήρξες θερματοφύλακας. Σε ποιες ομάδες έτσι, από ποια ήταν η πρώτη ομάδα που αγωνίστηκες? Ξεκινήσαμε εδώ από τη Θήλα Αγίου Δημητρίου και μετά σε αρκετές αεροαστημικές ομάδες. Εντάξει, είναι μια θέση που μου άρεσε και την αγαπάω πολύ και από ό,τι βλέπω έχω συνεχιστεί πολύ καλό πίσω μου. Ποιος ήταν ο πρώτος σου προπονητής, θυμάσαι Γιάννη? Ο κύριος Αθανασιάδης ήταν. Πάρα και... πολύ καλός. Και έτσι, ποιες ήταν οι καλύτερες σου σεζόν ως θερματοφύλακας, ως ποδοσφαιριστής? Ξεχωρίζεις κάποια στιγμή? Όχι, δεν ξεχωρίζω κάποια ιδιαίτερη σεζόν. Όλες για μένα είχαν τις καλές και τις άσχημες στιγμές. Το πρώτο παιχνίδι απλά θα ξεχάσω. Ήταν κύπελο Θήλα Αγίου Δημητρίου, Τράχωνες, σε αυτό το γήπεδο. Τυχαία τότε και έτυχε μετά από πολλά χρόνια να ξαναγυρίσω εδώ σε αυτή την ομάδα από άλλο πόστο. Τότε ήμουν αντίπαλος στους Τράχωνες, ναι. Τώρα γύρισα από άλλο πόσο στους Τράχωνες. Και επειδή ήσουν τερματοφύλακας, εσύ έπεισες την Τόνια να είναι τερματοφύλακας? Όχι, η Τόνια ακολούθαγε, στις προπονήσεις ερχότανε και σιγά σιγά δειλά έμπαινε μέσα, έμπαινε την μπάλα, έπαιζε μόνη της και κάποια στιγμή από κάποια σουτ που της κάναμε βλέπαμε ότι είχε μια μεγάλη αγάπη στη θέση αυτή. Και επειδή είδαμε ότι της αρέσει και βλέπω ότι τα καταφέρνει με την κατάλληλη δουλειά. Βέβαια έχουμε και το σχολείο, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, έτσι. Σωστά. Νομίζω θα γίνει μια πάρα πολύ καλή τερματοφύλακας. Ωραία. Γιάννη, με την επανέναρξη, όποτε γίνει αυτή, της αγωνιστικής δραστηριότητας, τι να περιμένουμε από τον αθλητικό όμιλο Τραχώνων στην Β' Εθνική Γυναικών? Ο αθλητικός όμιλος Τραχώνων είναι έτοιμος για το επόμενο πρωτάθλημα όταν ξεκινήσει, να κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και πιστεύω ότι σε μια ομάδα που έχει μόλις 3 χρόνια σίγουρα θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Οι στόχοι της ομάδας και της διοίκησης είναι η ομάδα σιγά σιγά να ανέβει και άλλη μια κατηγορία. Με δουλειά, σοβαρότητα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το μέλλον μας ανήκει εδώ στους Τραχώνες. Και γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο των Τραχώνων να παρακολουθήσει τη γυναική ομάδα του αθλητικού όμιλου Τραχώνων? Εμείς δεν θέλουμε... Και όχι κάποια άλλη ομάδα. Εμείς δεν θέλουμε μόνο να έρθει να παρακολουθήσει. Θέλουμε να γίνει και μέλος της οικογένειας των Τραχώνων και της γυναικείας ομάδας, αν έχει παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς εδώ πέρα, όταν έχουμε τους αγώνες, μαζεύεται αρκετός κόσμος. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θυμίζει παλιές καλές εποχές στα γήπεδα μέσα. Η συμπεριφορά των φιλάθλων είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια οικογενειακή, μια Κυριακή οικογενειακή εδώ στους Τράχωνες και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Και συμπεριφέρονται όλοι από μέσα και στην εξέδρα όλοι κόσμια. Και αυτό έχει ένα καλό, ότι βλέπεις ότι σιγά σιγά αγκαλιάζουν την ομάδα γονείς και βλέπω και αρκετές μητέρες που φέρουν τα παιδιά τους εδώ.
μου κάνει μεγάλη εντύπωση να βλέπεις κυρία με τη γόβα να μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο, να φέρει το κοριτσάκι της για να παίξει μπάλα και να το κοιτάει καλά και σιγά σιγά να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να τους κερδίζεις. Είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του να παίξει ποδόσφαιρο στον αθλητικό όμιλο Τραχώνων, πού θα απευθυνθεί? Πέρα το site των Τραχώνων και της ομάδας και της γυναικείας ομάδας, είναι η γραμματεία εδώ τα απογέματα ανοιχτά, είναι τα κινητά το δικό μου στο site που μπορεί να με πάρει τηλέφωνο και από εκεί πέρα θα την καθοδηγήσουμε ώρες προπονήσεων και να έρθει. Το καλό είναι ότι η ομάδα τις ώρες των προπονήσεων υπάρχει γιατρός μόνιμα εδώ, είναι μεγάλο ατού για την ομάδα, βέβαια ξέρουμε ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά υπάρχει ο κύριος Αστέρης εδώ που είναι, μην πούμε όλο το 24ο σχεδόν, χαριτολογώντας. Υπάρχουν συνθήκες στα αποδυτήρια των γυναικών που είναι μεγάλη υπόθεση, που δυστυχώς ακόμα αυτές τις εποχές υπάρχουν ομάδες που έχουν θέμα αποδυτηρίων, σοβαρό. Υπάρχει το ζεστό νερό, υπάρχουν τα πάντα. Και είμαστε δίπλα στα παιδιά για ό,τι χρειαστούν. Παρά τα προβλήματα, αξίζει κάποιος να είναι στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Εννοείται ότι αξίζει. Είναι κάτι, είναι ένας κοιμωμένος γίγαντας στο γυναικείο ποδόσφαιρο και αν έχετε παρακολουθήσει στο εξωτερικό παίζουν μπροστά σε 30, 40 και 50 χιλιάδες θεατές. Εδώ αν μας δίνανε την ευκαιρία να δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο ένα παιχνίδι, θα δείτε τι ανάπτυξη θα έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία, κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του υπεύθυνου του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων Αλίμου, του Γιάννη Βαρβαρόπουλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τι θα ήθελες, Γιάννη, να τους πεις? Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, γιατί η συμβολή σας είναι σημαντική στο να δούνε και να ακούσουν από ανθρώπους που ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο τι είναι γυναικείο ποδόσφαιρο και να μην ακούνε κάτι άλλο. Σίγουρα από εδώ και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι το γυναικείο ποδόσφαιρο και θα δείτε ότι η ανάπτυξη του θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θα ήθελες κάποιους, να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει σίγουρα, σε όλη αυτή την προσπάθεια? Σίγουρα, πέρα από τη διοίκηση. Ενώ οικονομικά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν το περιμέναμε. Μας έχουν στηρίξει μεγάλες εταιρείες, η γυναική ομάδα των Τραχώνων, φροντιστήρια της περιοχής, όπως μας έχουν στηρίξει π.χ. τα καφέ Γρηγόρης, τα καφέ Μικέρι, τα στήλα Αλυσοπρίωρα, πολλά φροντιστήρια, εδώ, το διακρότημα εδώ στην περιοχή μας και άλλες εταιρείες. Ήταν για μας μεγάλη χαρά αυτό. Μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Πάντα υγεία. Εύχομαι να είμαστε καλά και να ανταμώσουμε γρήγορα εντός του αγωνιστικού χώρου, έτσι σε μια προπόνηση της ομάδας ή σε κάποιον αγώνα, το συντομότερο δυνατό. Εννοείται, θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας και σε προπόνηση και σε αγώνα. Πάντα επιτυχίες στον Αθλητικό Όμιλο Τραχώνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.